Γεια σας, παιδιά, και άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Ένα Καπνιστήριο Δρόμος, το οποίο γίνεται από το κανάλι της BizEvs. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο στο Ένα Καπνιστήριο Δρόμος, δηλαδή αρέσει στον κόσμο. Αρέσουν οι φιλοξενούμενοι και με όσα παιδιά έχουμε μιλήσει τυχαία κιόλας ότι μας όθησαν να το προχωρήσουμε και να μην το σταματήσουμε. Αυτό είναι ευχάριστο και για μας και για τους φιλοξενούμενους που ήδη υπήρχαν. Ισίως φτάσαμε στο 7ο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα και επειδή μέσα στο 2021, μάλλον κατά πάση πιθανότητα θα τρέξουν τα προγράμματα των νέων αγροτών, αν δεν αλλάξει μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, αυτό ξέρουμε. Και ουσιαστικά θεωρήσαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε μια συζήτηση με έναν ειδικό, με έναν μελετή, δηλαδή, που ασχολείται με αυτά τα προγράμματα. Και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία με έναν μελετητή γεωπόνο, σύμβολο επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας. Είναι ο Γιάννης Πυρουλάκης. Είναι και φίλος, δηλαδή τον άνθρωπο τον γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Και κάποιοι, δηλαδή, ο αδερφός μου έκανε και το προηγούμενο πρόγραμμα των νέων αγροτών, πέρασε από τον Πυρουλάκη, ο αδερφός μου. Στο βίντεο θα μιλήσουμε ουσιαστικά για προϋποθέσεις, για ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα και γενικά τι έχει δει σε όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Πυρουλάκης πάνω σε αυτά τα προγράμματα και τι έχει να μας πει αυτός ο ίδιος. Εκτός από αυτό, θα αναφερθούμε και λίγο στα σχέδια βελτίωσης και στα βιολογικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φτιάχνουμε συνέχεια μόνο βίντεο τα οποία θα μιλάμε μόνο για μελισσοκομεία. Θα ήταν και ενδιαφέρον να ακούμε, δηλαδή, κάποια πράγματα που αφορούν και από αλλού το κλάδο μας. Όχι μόνο καθαρά τη μέλισσα μέσα στη Κυψέλη. Επίσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνονται τα βίντεο live, γιατί κάποιοι μας είχαν πει ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε live για να παίρνετε να γίνονται και επί τόπου ερωτήσεις ίσως στο φιλοξενούμενο. Θα το επιδιώξουμε λίγο πιο μετά αυτό. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή και ο κόσμος είναι δύσκολο να το πετύχει τις ώρες που θα μπορούσε να γίνει ένα live για να το παρακολουθήσει το όλοι μαζί. Και γενικά, δηλαδή, ο προγραμματισμός είναι λίγο δύσκολος. Οπότε προτιμούμε να γίνει μια συζήτηση μαζί μας και μετά να το ανεβάσουμε. Τώρα, ό,τι ερωτήσεις προκύπτουν, υπάρχουν τα στοιχεία του ΚΑΕΦΡΑ, υπάρχουν τα στοιχεία του φιλοξενούμενου στο τέλος ή όποιος θέλει να βρει τα στοιχεία του ανθρώπου, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας και ευχαρίστω να τα δώσουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι σήμερα ο καιρός κρύωσε, δηλαδή το βίντεο έγινε πριν μερικές μέρες που είχαμε ακόμα ωραίο καιρό, καλό. Και σε επικοινωνία πάλι με τον κύριο Πυρουλάκη που είχα σήμερα, ότι έχουμε και κάποιες αλλαγές όσο αφορά το πρόγραμμα που βγήκε στη διαβούλευση, για τους νέους αγρότες μιλάω πάλι, όσο αφορά τα μόρια και κάποιες άλλα κριτήρια. Και υπάρχουν αλλαγές που είναι θετικές για τον μελισσοκόμο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι επιπλέον tips που θα έρθουν στον μελισσοκόμο. Είτε θα είναι μόρια, είτε κάτι άλλο. Αυτό θα το ξέρουμε όταν θα... Λογικά, μάλλον, θα ψηφιστεί κανονικά όλο το σχέδιο αυτό. Αλλά δεν πάβει το βίντεο να ήταν πολύ ωραίο και κατά 90 προϋποθέσεις που είπαμε μέσα στο βίντεο ισχύουν, λογικά, θα ισχύσουν. Ήταν επιφυλακτικός πάλι και ο Γιάννης ήταν πολύ επιφυλακτικός σε κάποια πράγματα που έλεγε. Να τον ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πυρουλάκη που δέχτηκε και μας παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη. Γιάννη, συγγνώμη στο τέλος. Τη συζήτηση διάκοψε λίγο απότομα και κόψηκε το βίντεο γρήγορα. Οπότε ζητάω συγγνώμη από τώρα.
Και αυτό έγινε γιατί και ήταν Κυριακή και οι δύο είχαμε υποχρεώσεις να φύγουμε, να κάνουμε και ήταν λίγο βιαστικό για να τελειώσουμε το χρόνο και να προλάβουμε. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή και απολαυστική προβολή. Θα το δώσουμε ένα λόγο πρώτα για να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Εντάξει, τον Ενικό μιλάμε γιατί γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια, έτσι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την ιδέα, για το κανάλι στο YouTube. Ευχαριστώ. Εξαιρετική ιδέα και νομίζω ότι πολλά παιδιά νέα, ίσως και μεγαλύτερη σιγά-σιγά, πρέπει να σας ακολουθούν, έτσι. Τώρα, καλά είπες, έχουμε προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών. Θα συζητήσουμε λίγο γι' αυτό, θα μιλήσουμε λίγο για το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει. Φαντάζομαι και εσείς μεταξύ σας, εκεί στις παρέες που κάνετε και στους συναδέλφους που έχετε. Μα αυτός είναι ο λόγος, γιατί ήδη μας έχουν επικοινωνήσει και παιδιά που ακόμα δεν ξέρω αν θα μπουν μέσα, αλλά ενδιαφέρονται για προμήθεια μελισσών. Γιατί άκουσαν ότι χρειάζεται και μεγάλος αριθμός στα μελίσια. Θα τα αναφέρεις όλα. Και αυτός ήταν ο λόγος που επικοινωνήσαμε μαζί σου για να αφιερώσεις λίγο τον χρόνο να μας εξηγήσεις κάποια πράγματα. Που πιστεύω είσαι και ο πιο κατάλληλος που υπάρχει τώρα. Ναι. Οπότε, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Ποιους αφορά? Ωραία. Το πρόγραμμα, λοιπόν, αφορά ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν πραγματικά με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία. Στην κτηνοτροφία έχουμε και τη μελισσοκομεία, έτσι, μέσα. Θα επικεντρώσουμε την κουβέντα λίγο στη μελισσοκομεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον νέων μελισσοκόμων είναι μεγάλο και σε αυτή την προκήρυξη. Βέβαια, να πω εκ των προτέρων, θα αναλύσουμε και λίγο τα κριτήρια, θα μιλήσουμε λίγο για τα μόρια κτλ. Αν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, γιατί ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση των μόριων, ωστόσο έχει υποθεί από το Υπουργείο ότι θα είναι στο 90% περίπου τα ίδια. Λίγα πράγματα θα αλλάξουν, ξέρουμε περίπου τι θα αλλάξει, οπότε μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αφορά λοιπόν ανθρώπους που θέλουν τελικά να ασχοληθούν. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι όλα τα χρόνια και σε όλες τις προκηρύξεις, σκέψου ότι το γραφείο το δικό μας λειτουργεί στη Λάρισα από το 2005 και έχουμε τρέξει αρκετές προκηρύξεις νέων αγροτών, όπως και υλοποιήσεις, υπήρχαν και αυτοί που τελικά δεν θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με τη γεωργία και ήθελαν μόνο το πριμ ή επειδή είχαν ένα πριμ 15 με 20 χιλιάδες ευρώ, 22,5 κάποια στιγμή. Λοιπόν, ήθελα να μπουν στη γεωργία. Φαντάσου τι γίνεται τώρα που έχουμε πριν νέων αγροτών που αγγίζει τις 40.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο το πριν, η αλήθεια είναι ότι πέσαμε σε μια περίοδο όπου οι δείκτες ανεργίας αυξάνονται σημαντικά σε κλάδους όπως η εστίαση, όπως ο τουρισμός, δηλαδή παιδιά που πιθανόν δούλευαν στην εστίαση, είτε ως σερβιτόροι, μάγειρες και λοιπές συναφείς ειδικότητες, βλέπεις ότι φεύγουν και θέλουν να επιστρέψουν στα χωριά. Και αν κάποιος έχει μια έκταση 15-20 στρέμματα, θέλει να την καλλιεργήσει και να ενταχθεί πιθανόν σε ένα πρόγραμμα νέων αγροτών. Και η αλήθεια είναι, φίλε Δημήτρη, ότι και με 15-20 στρέμματα μπορείς να αιτηθείς για να μπεις σε ένα πρόγραμμα νέων αγροτών σαν αυτό. Το κακό είναι ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να ενταχθούν, αλλά δεν μπορούν εύκολα να διατηρήσουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όλη την περίοδο δέσμευσης. Από την εμπειρία σου, παιδί μου, πόσα θα υπολόγισες, ας πούμε, από τα προηγούμενα προγράμματα που είχαν τρέξει πιο παλιά, που είχα περάσει και εγώ από νέους αγρότες, πόσα από τα παιδιά που πέρασαν στα προγράμματα ήταν πραγματικά αυτοί που πήραν τα πριν, τα αξιοποίησαν και προχώρησαν και έκαναν και δεν ήταν κάτι το οποίο τους ήρθαν τα λεφτά και τελικά μόλις τελείωσε το πρόγραμμα τους λέει ότι είναι πάλι υπάλληλοι κάπου. Κοίταξε, αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται πολύ συχνά στους κλάδους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ότι υπάρχουν πολλοί που πήραν τα λεφτά, τα φάγαν και δεν ξέρω εγώ τι και δεν έμειναν στη γεωργία. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία προκήρυξη του 2016, το ποσοστό αυτών των ανθρώπων μειωνόταν. Δηλαδή, αυτοί που έκαναν έτσι τελικά μέναν και στη γεωργία. Το 2016, βέβαια, επειδή η δέσμευση ήταν πολύ μικρή, 3 ή 4 χρόνια, μπήκαν και άνθρωποι
που ήθελαν να ασχοληθούν, είχαν στο μυαλό τους να ασχοληθούν περιστασιακά με τη Γεωργία. Γι' αυτό λοιπόν και το Υπουργείο έρχεται σε αυτή την προκήρυξη και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει και αυξάνει τα έτη δέσμευσης για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, να παραμείνει στη Γεωργία και από τα 3 ή 4 που ήταν το 16 πάμε στα 6 ή 7 το 21. Μπορεί να επιλέξει ο παραγωγός αν θα δεσμευτεί 6 ή 7 χρόνια αναλόγως με το πότε θα πετύχει τους στόχους που θα θέσει στο επιχειρηματικό του σχέδιο. Αν πει δηλαδή ότι το, αν ξεκινήσει και μπει το 22, αν κάποιος εγκριθεί το 22, θα πρέπει μέχρι το 25 να πετύχει κάποιους στόχους ή το 26 και να παραμείνει και άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για 6 ή 7 χρόνια. Έτσι. Απλά δεν ξέρω τώρα σε αυτή την προκήρυξη, λόγω του πριν, πόσοι θα είναι αυτοί που πραγματικά θα παραμείνουν στη Γεωργία ή θέλουν να ασχοληθούν με τη Γεωργία, γιατί δεν σου κρύβω ότι και τα 35 με 40 χιλιάρικα είναι πολλά λεφτά στους καιρούς που ζούμε και, και κάποιοι το βλέπουν σαν κίνητρο. Δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν είναι πραγματικές εκμεταλλεύσεις για να πάρουν μόνο το πριν. Εδώ θα πούμε και το εξής, ότι σε όλα τα προγράμματα νέων αγροτών και στο δικό σου και στο Γιάννη και όλων των παιδιών, σε όλες τις προκηρύξεις εγκρίνονταν όλοι τελικά. Το 2009 είχαμε μία αντίστοιχη προκήρυξη με μέγιστο πριν 40.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον πάλι ήταν αντίστοιχα μεγάλο όπως έχουμε τώρα και μπορώ να σου πω ότι τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με το 2009 για τους λόγους που ανέφερα νωρίτερα για την ανεργία κλπ. Και αναγκάστηκε τότε το Υπουργείο λόγω πολιτικών πιέσεων, λόγω εκλογών, λόγω πολλοί λόγοι, να κόψει το πριν μετά την ένταξη στο μισό. Ακούσαμε στους φιλαφόντες, μετά κόπηκε ναι. Το πριν, τα μισά πήραμε τελικά. Στη μέση και πέρασαν όλοι τελικά. Τώρα, με ρωτάνε αν μπορεί να ξανασυμβεί αυτό. Ποιος ξέρει, αν και αυτό που συνέβη τότε δεν ήταν σωστή πρακτική, έτσι. Δηλαδή ήταν, έτσι από απορία που τελικά όλοι δεχτήκαμε και κάναμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεχτήκαμε να πάρουμε αυτά τα μισά λεπτά κλπ. Νομικά ισχούσε αυτό το πράγμα, γιατί όταν υπογράψαμε, όταν κάναμε... Κάποιοι κινήθηκαν νομικά απέναντι στο κράτος για αυτή την ιστορία, αλλά δεν ξέρω τελικά τι έγινε και δεν μπορώ να πω αν είχαν το δικαίωμα ή όχι να το κάνουν ή αν ήταν νόμιμο, έτσι. Ξέρω όμως ότι κάποιοι τότε, αν δεν κάνω λάθος, κινήθηκαν νομικά. Δεν ξέρω που κατέληξε όλο αυτό. Ωστόσο έγινε. Δηλαδή μπήκαν τελικά όλοι μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα νέων αγροτών. Ακούγεται και τώρα. Λένε, ας πούμε, πολλοί ότι αν είμαστε πολλοί, μπορεί να γίνει. Όλα αυτά όμως είναι καφενείο. Γιατί και στα σχέδια βελτίωσης είχαμε σχεδόν πάντα όλους τους ετούμενους ως εγκριθέντες. Στην τελευταία προκήρυξη είχαμε επιλαχόντες. Και αυτοί οι επιλαχόντες παραμένουν επιλαχόντες. Δεν δικαιώθηκαν, ούτε δεν δικαιώθηκαν. Ετούνται και αυτοί να εγκριθούν όλοι. Και από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο ακόμα τους έχει στον πάγο και δεν ξέρω αν θα συμβεί ποτέ αυτό. Έτσι μπορεί να παραμένουν επιλαχόντες και να λήξει εκεί η ιστορία. Η αλήθεια είναι βέβαια με τους επιλαχόντες και κάνοντας αυτή την κουβέντα ότι δεν είναι δεδομένο σε μια προκήρυξη ότι θα εγκριθούν όλοι. Στα ΕΣΠΑ για παράδειγμα έχουμε επιλαχόντες. Δεν εγκρίνονται όλοι. Εδώ και χρόνια. Στα σχέδια είχαμε επιλαχόντες. Στα βιολογικά, στις προκηρύξεις που έγιναν, είχαμε επιλαχόντες στη μείωση νητρικών, έτσι. Δεν μπήκαν όλοι τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο πρόγραμμα των νέων αγροτών που έρχεται. Και με τα λεφτά που φημολογείται ότι θα δώσουν σε αυτό το πρόγραμμα, μιλάμε για 10, βαριά 12.000 εντάξεις. Αν προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια, γιατί λένε ότι θα είναι η προκήρυξη περίπου 350 εκατομμύρια, με 350 εκατομμύρια καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε κάτι λιγότερο από 10.000 εντάξεις. Λίγη 360 εκατομμύρια, κάτι λιγότερο από 10.000. Συνήθως στις προηγούμενες εντάξεις, πόσες ήταν οι αιτήσεις, ας πούμε, πάνω κάτω. Το 2016 που τελικά μπήκαν όλοι, ήταν περίπου 17-18.000 εντάξεις. Έτσι, ήταν δηλαδή όλοι. Όσοι αιτήθηκαν το 16 μπήκαν. Στην αρχή είχαμε επιλαχόντες πάλι και μετά μπήκαν όλοι. Τώρα δεν θα έχουμε 18.000 αιτήσεις μόνο.
Τώρα λόγω του πριν. Να διπλασιαστούν, ας πούμε. Θα περάσουμε πάρα. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε και τις 25.000 αιτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο θα είναι δύσκολο να καλύψει 25.000 αιτήσεις με 35.000 ή 40.000. Μιλάμε για ένα ποσό που θα προσεγγίζει πλέον το 1 δις. 800 εκατομμύρια. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Και λόγω του ότι είναι τόσο μεγάλη ζήτηση, θεωρητικά θα είναι και πολύ πιο ψηλή η βάση για την ένταξη σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αν λοιπόν είναι ψηλή η βάση, ναι, οι μελισσοκόμοι δεν βοηθούνται σε αυτό. Ψηλή η βάση για να κάνουμε αίτηση φακέλου. Εντάξει, προτρέχουμε λίγο τώρα ή μιλάς ανταγωνιστικά σύμφωνα μαζί με, δηλαδή, σε σχέση με άλλους. Θα σου πω, είναι σε σχέση με άλλους πάντα. Όταν γίνεται μια προκήρυξη, πάντα βγαίνει η βαθμολογία, μπαίνουμε στη σειρά, δηλαδή ο πρώτος μπορεί να έχει 80, ο άλλος 79, 78 και κατεβαίνουμε, έτσι. Τα μόρια βγαίνουν με βάση κάποια κριτήρια που έχουν τεθεί από τις περιφέρειες και από το Υπουργείο και θα σας πω από τι εξαρτώνται τα μόρια αυτά, συνήθως. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε. Αν μείνουν όσο έχουν τα πράγματα, δυστυχώς οι μελισσοκόμοι ξεκινάνε από λίγο πιο κάτω σε σχέση με όλους τους άλλους. Υπάρχει δηλαδή μια κατηγορία μορίων που έχει οριοθετήσει το Υπουργείο και δίνει 8 μόρια σκέψου, στην εγωπροβατοτροφία, στα κυπευτικά κλπ. Στη μελισσοκομεία δεν δίνει τίποτα σε αυτή την κατηγορία, δίνει μηδέν. Εκτός και αν αλλάξει αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έδινε τίποτα. Ωραία, έχω δύο ερωτήσεις. Μπορείς να φανταστείς γιατί τη μελισσοκομεία την έχουν τόσο περιφρονημένη στο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν έκανα σωστά την ερώτηση, την κατάλαβες, έτσι. Και η άλλη ερώτηση είναι, κατά τη γνώμη σου, τα προγράμματα αυτά σε ποια παιδιά απευθύνονται, δηλαδή σε παιδιά των αγροτών που ήδη έχουν μια επιχείρηση και αν όντως θέλουν, είναι μια βοήθεια να δηλαδή κάτι τέτοιο διάβασα και στο διαδίκτυο, δηλαδή παιδιά που λένε για μας δεν περνάμε με τίποτα, είναι όλα φτιαγμένα και στημένα για τα παιδιά των ήδη των τσιφλικάδων, ας πούμε, και δεν είναι για μας. Σου είπα νωρίτερα ότι με 20 στρέμματα γης μπορείς να κάνεις αίτηση. Γιατί τα βαθμολογικά κριτήρια ή η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης δεν εξαρτάται από την έκταση. Ναι. Εξαρτάται από την παραγωγική δυναμικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να γίνει γεωργός, σώνει και καλά, να πει ότι θα κάνω μία αίτηση και θα γίνω γεωργός, μπορεί με 20 στρέμματα γης, έτσι, να αιτηθεί και να δουλεύει εκεί δυναμικές καλλιέργειες. Δυναμικές καλλιέργειες λέγοντας είναι τα κυπευτικά που ακούγονται συνήθως, αρωματικά μπορεί να καλλιεργεί κλπ. Κλπ. Δεν είναι τόσο, δεν είναι για τους τσιφλικάδες. Ωστόσο, εγώ θα πω κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι να μπεις, γιατί τα 35.000 που θα σου δώσει στα 6 χρόνια, τα μισά από αυτά είναι ασφαλιστικές εισφορές, είναι εφορία, είναι εισφορές σε ΕΛΓΑ κτλ. Έτσι, άντε και λίγο λιγότερα από τα μισά. Το θέμα είναι ότι αν μπεις και δεν είσαι γεωργός, όχι τσιφλικάς απαραίτητα, γεωργός, θα χρειαστείς μηχανήματα, θα πρέπει να έχεις κατά νου δηλαδή ότι μπαίνεις σε μια άλλη διαδικασία όπου θα χρειαστείς μηχανήματα, θα χρειαστείς τεχνογνωσία, έτσι. Δεν είναι κάτι τόσο απλό το να ξεκινήσεις να γίνεις γεωργός. Όπως σε κάθε επιχείρηση. Απλά στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν χρειάζεται τίποτα. Έχεις ένα γραφείο και ξεκινάς με γνώση και δουλεύεις. Προσπαθείς να αποκτήσεις γνώση. Ενώ στη γεωργία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εκτός από τη γνώση, έτσι, θέλουμε μηχανήματα, θέλουμε εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, αν έχεις, πρέπει να έχεις εργάτες. Πρέπει να έχεις, να έχεις τεχνογνωσία. Πρέπει να έχεις να οργώσεις ένα καλλιεργητή, ένα καταστροφέα, κάτι, καταλαβαίνεις. Και αυτά είναι έξοδο. Δεν τα αποκτάς σε μία μέρα. Θέλεις ένα τρακτέρ, ένα ελκυστήρα. Άρα δεν είναι μόνο να πάρεις το πριμ και δεν σου αρκούνε μόνο... Να την κάνω λίγο διαφορετικά την ερώτηση. Ουσιαστικά, αυτό που είπα αφορά καθαρά σε διαδίκτυο που μιλάω για τους μελισσοκόμους, που λέει, τώρα λέει,
αν ζητάει 160-200 μελίσια, δεν ξέρω το για να μπεις. Δεν είναι για μας. Δηλαδή, εγώ σήμερα που έχω 5 μελίσια και δεν είμαι παιδί ενός μελισσοκόμου, δεν μπορώ να πάω να αγοράσω τώρα αυτή τη στιγμή 160 μελίσια να ξοδέψω σε 10-12 χιλιάρικα όπως χρειάζομαι για να μπω στο πρόγραμμα. Γι' αυτό το πάνε έτσι, με την έννοια ότι δεν είναι για όλους. Οπότε θα αγνοηθούν αυτοί που ήδη έχουν τους πατεράδες με τα μελίσια. Και αυτό είναι σαν προέκθεση του ερωτήματος. Αν όντως το Υπουργείο έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο, δηλαδή να στηρίξει κάπως τα... Σου απαντάω ευθέως. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα σου πω γιατί. Καταρχήν, είπα εξ αρχής ότι το Υπουργείο δεν βαθμολογεί τη μελισσοκομεία σε μια κατηγορία κριτηρίων. Άρα δεν τους δίνει ένα βαντάζ. Αυτό το κριτήριο είναι το ίδιο είτε είσαι μεγάλο μελισσοκόμος, είτε είσαι μικρός μελισσοκόμος. Είτε θες να κάνεις μελίσια στο μέλλον, είτε δεν θες να κάνεις μελίσια. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Υπάρχει όμως και η περίπτωση η εξής. Κάποιος να ξεκινήσει με γη, να νοικιάσει δηλαδή αν δεν έχει ιδιόκτητη γη, έτσι, ή αν έχει ιδιόκτητη γη να την καλλιεργήσει και να πει ότι σε μία τριετία, τετραετία θα γίνει μελισσοκόμος. Δεν είναι απαραίτητο να δείξεις μια υφιστάμενη κατάσταση μόνο με μελίσια. Μπορεί εγώ να πω ότι καλλιεργώ 10 στρέμματα, ας πούμε, ή 5 στρέμματα, 10 στρέμματα ρίγανης ή δεν ξέρω εγώ τι, και μελίσια. Και στην τριετία ή τετραετία να έχω 150, 180, 200 μελίσια. Αν θες να ξεκινήσεις μόνο με μελίσια, ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί σε αυτή την προκήρυξη θα θέλει, αν η τυπική απόδοση πέσει εκεί που λένε, δηλαδή αν το 14.000 που λένε γίνει 12, θα θες περίπου 165 μελίσια. Αλλά δεν σε υποχρεώνει να ξεκινήσεις μόνο με μελίσια. Μπορείς να πάρεις 5 στρέμματα, να καλλιεργήσεις δυναμικές καλλιέργειες ή να καλλιεργείς ήδη, να έχεις, ας πούμε, μήλα, τριφύλια, στάρια ή δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας. Τα στάρια είναι πολύ, δεν είναι δυναμική, αλλά να έχεις κάποια δυναμική καλλιέργεια και μελίσια. Και στη μελλοντική κατάστασή σου να πεις ότι θα έχω μόνο μελίσια. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και όταν έρχονται στα γραφεία ή πάνε στο γραφείο του μελετητή τους, στείνεται. Συζητιέται, στείνεται, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές δυνατότητες. Γι' αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι καλό να γενικεύουμε και να λέμε ότι «Α, δεν μπορώ». Πολύ σωστά, ναι. Μπορεί ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Μπορεί ένας να είναι ορεινός, ας πούμε, να μένει στα ορεινά, να βάλει μια καλλιέργεια και να το συνδυάσει με μελίσια ή να ξεκινήσει με καλλιέργειες και να φτάσει τελικά στα μελίσια. Έτσι, είναι άλλο. Άλλος μπορεί να έχει αρκετά. Ναι, βέβαια. Άλλος μπορεί να έχει μελίσια από την αρχή, να έχει ο πατέρας του μελίσια πολλά, να του κάνει τη μεταβίβαση και να ξεκινήσει μόνο με μελίσια, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι μόνο για τους μεγάλους, έτσι. Μπορεί και ένας μικρός, με ένα σωστό σχεδιασμό, πάντα, να οργανωθεί και να προχωρήσει. Ωστόσο, όλοι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα πρέπει μετά από 3 ή 4 χρόνια να δείξουν μια κατάσταση. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεκινήσεις με ένα χωραφάκι ή με κάποια μελίσια και να μείνεις εκεί. Στα μελίσια έχουμε μια δυναμική κατάσταση, δηλαδή πραγματικά είσαι επαγγελματίας. Σκέψω ότι αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, ένας μελισσοκόμος μπορεί να ξεκινήσει τώρα με 160 μελίσια και όταν τελειώσει το πρόγραμμα, αν θέλει να έχει βαθμολογία, ας πούμε, normal, θα πρέπει να έχει περίπου 250 μελίσια, σου λέω, χοντρικά, έτσι. Αν έχει και χωράφια μαζί, αυτό μειώνεται, δεν χρειάζεται να είναι τόσα. Ή αν έχει ζώα ενδεχομένως. Δεν ξέρει, μπορεί να του συνδυάσει με πρόβα. Έχει τύχει άνθρωπο που ήρθε εδώ και μου λέει: έχω πρόβατα, αλλά θέλω να κάνω μελίσια. Γίνεται. Δεν είναι. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να τη δει ξεχωριστά με το μελετητή που συνεργάζεται. Σε γενικές γραμμές έχει αλλάξει κάτι με τις προηγούμενες προκηρύξεις? Πάντα κάτι αλλάζει σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις. Να τελειώσω λίγο. Ας πούμε, επειδή. Σαν ερώτημα το δικό μου είναι, επειδή φαντάζομαι ότι τα λεφτά είναι μεγάλα, μήπως υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια, όχι μόνο ένταξης, αλλά μήπως θα ζητήσει μετά από ένα χρόνο και να παρουσιάζεις και εισοδήματα, δεν ξέρω, το λιγότερο, κάποια ελάχιστα εισοδήματα,
που κάποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, άμα ζητήσει τώρα 15.000 τζίρο κάθε χρόνο να παρουσιάζει κάποιος, δεν ξέρω. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ούτε στο 16. Σου είπα ξανά, η προκήρυξη αυτή θα είναι μάλλον copy-paste, αντιγραφή της προκήρυξης του 16. Με μικρές αλλαγές. Η μία αλλαγή είναι τα χρήματα, έτσι που είναι σημαντική αλλαγή. Και η άλλη αλλαγή θα είναι κάποια όρια που θα αλλάζουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης στο σχεδιασμό. Και πάλι μικρές θα είναι οι τροποποιήσεις εκεί. Ο τζίρος ή το εισόδημα που ανέφερες, όχι, δεν ελέγχεται. Δεν ποτέ ελέγχεται. Δεν ελέγχεται, έτσι. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ούτε στην παραγωγή, δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι απορία δικιά μου, που δεν ξέρω αν το εφαρμόσουν. Δηλαδή. Θα μου πει ότι γιατί έχεις τόσα μελίσια, δεν θα παράξεις τουλάχιστον αυτή την ποσότητα μελίου ή ο άλλος που έχει τόσα χωράφια να παραδώσει όχι λεφτά, τόσο παραγωγή τόνους κάτι, σιτάρι. Από το πρόγραμμα των νέων αγροτών δεν προκύπτει κάποιος τέτοιος έλεγχος. Ας πούμε τζίρους μπορούμε να δούμε να ελέγχονται εισοδήματα στο Μητρό Αγροτών. Που για να παραμείνει κάποιος στο Μητρό Αγροτών θα πρέπει να έχει γεωργικά εισοδήματα μεγαλύτερα από τα εξωγεωργικά ενδεχομένως. Και εκεί όμως έχουμε συγκρίσεις, έτσι, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Γιατί εκεί πρέπει να δούμε και πού δουλεύεις και αν δουλεύεις πάνω από 150 μέρες περίπου ή παρακάτω. Δηλαδή ο κάθε μελετητής παρακολουθεί μετά τον νέο αγρότη. Αλλά αυτό ίσως είναι και ένα λάθος των προκηρύξεων, ότι δεν ελέγχει τζίρους μετά ή εισοδήματα μετά. Να. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, σαν άποψη, ότι θα έδινε μεγαλύτερη όφηση στα παιδιά να παραμείνουν και να προσπαθήσουν. Δηλαδή, κατά αυτά τα πριν θα αξιολογούνταν πιο σωστά. Ναι, θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά δεν συμβαίνει. Δεν συνδέεται η παραγωγή. Ωραία, πιστεύω έτσι μια γενική εικόνα πήραμε. Θες να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τώρα, να μας πεις... Ναι, θα σας πω λίγο κάποια κριτήρια βαθμολογίας που υπήρχαν στο πρόγραμμα του 2016. Θα παραμείνουν μάλλον και στο 2021, δηλαδή σε αυτό που θα τρέξει τώρα, θα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Οι περισσότεροι που θέλουν να ασχοληθούν με τα προγράμματα των νέων γεωργών, φαντάζομαι ήδη έχουν κάνει κάποια επαφή με τους μελετητές, έχουν κάνει μια πρώτη κουβέντα. Ό,τι πάντως και αν αποφασίσουν, θα πρέπει να δηλωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021, σε αυτή τη δήλωση ΟΣΔΕ που έρχεται. Είτε μελίσια, είτε χωράφια, είτε ζώα, γιατί αυτή η δήλωση ΟΣΔΕ θα αποτελέσει η βάση για το πρόγραμμα, για το φάκελο που θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Έτσι. Τώρα, η μοριοδότηση καταρχήν των νέων γεωργών ξεκινάει με το κριτήριο της εκπαίδευσης. Αν κάποιος έχει πτυχίο σχετικό με τη γεωργία, και όταν λέω σχετικό με τη γεωργία, δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ που πιστεύουν πολλοί. Μπορείς να έχεις τελειώσει ένα τέλο, ας πούμε, φοιτικής ή ζωικής παραγωγής, αλλά να έχεις κάνει και τη μαθητεία. Οι πολλοί που τελειώνουν ένα τεχνικό λύκειο δεν κάνουν τεχνικό τεστ, πώς λέγονται τώρα, δεν κάνουν την μαθητεία μετά. Mm. Αν έχουν κάνει και τη μαθητεία, μπορεί να μοριοδοτηθούν. Ή αν έχουν τελειώσει ένα ΓΕΚ. Ένα ΓΕΚ με νοσοκομείο που έχουν τελειώσει κάποια παιδιά από πέρσι. Ισχύει. Ωραία. Αν έχουν δώσει πιστοποίηση, ναι. Αν δεν έχουν δώσει πιστοποίηση, όχι. Όχι. Δεν ισχύει. Και επειδή οι εξετάσεις πιστοποίησης τρέχουν ανά 2-3 χρόνια και μπορεί και περισσότερα, έτσι, θα δούμε πολλά πτυχία από την ΙΕΚ τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, οπότε δεν μπορούν να προσμετρηθούν στη μοριοδότηση αυτή. Πάει αυτό. Μετά, συμμετοχή σε ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών δεν έχουμε στην περίπτωση τη δικιά μας, στη μελισσοκομεία. Δεν μιλάμε για συνεταιρισμούς, μιλάμε για άλλες δομές, έτσι. Εξετάζεται, δεν θα μπω σε νούμερα με λεπτομέρεια, γιατί μπορεί να ψηλοαλλάξουν αυτά, αλλά αυτά θα είναι τα κριτήρια. Εξετάζεται το ατομικό εισόδημα, δηλαδή αν κάποιος έχει από ένα εισόδημα και πάνω, από 7-8 χιλιάρικα και πάνω, χάνει κάποια μόρια. Εξετάζεται το οικογενειακό εισόδημα, αν κάποιος είναι παντρεμένος. Επίσης να πω ότι αποκλείονται, και αυτό είναι βασικό, όσοι είναι παντρεμένοι με αγρότη ή αγρότησα, αντίστοιχα, και μάλιστα αποκλείονται σύμφωνα με την προδημοσίευση, τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα αλλάξει, δεν νομίζω να αλλάξει, όσοι είναι παντρεμένοι με σύζυγο ή σύζυγο, όχι, έτσι,
ο οποίος κάνει μια δήλωση, κάνει δήλωση ΟΣΔΕ που ξεπερνάει σε τυπική απόδοση, σε τζίρο που λέμε εμείς, με βάση τους δείκτες, πάνω από 8.000 ευρώ. Όχι τζίρος που δηλώνεται στην εφορία. Είναι ουσιαστικά ο τζίρος που υπολογίζουμε εμείς εδώ με τους δείκτες του Υπουργείου. Έτσι, αυτοί αποκλείονται. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι σαν παράδειγμα, γυναίκα μου, υπάρχει, καταρχάς υπάρχει και ηλιακή, ηλιακά υπάρχει προορισμός. Ορίστε, ηλικιακή είναι το 41 έτη. Ναι. 41 έτη. Αν η γυναίκα μου δεν μπορεί να, δεν μπορεί να κάνει αίτηση. Ναι, όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα σου, όχι. Αν εγώ, και όχι μόνο εσύ που είσαι αγρότης, εγώ που είμαι επαγγελματίας, κάνω μια δήλωση ΟΣΔΕ και δηλώνω 10 στρέμματα καρπούζια, ας πούμε. Ναι. Τα καρπούζια έχουν, τα έχουν τυπική απόδοση πάνω από 8.000 ευρώ, τα 10 στρέμματα. Η γυναίκα μου δεν μπορεί να κάνει έτσι. Παρόλο που εγώ δεν είμαι αγρότης, είμαι επαγγελματίας. Αλλά έχει εισόδημα, αγροτικά εισοδήματα, ας πούμε. Έχω αγροτικά εισοδήματα και όχι μόνο αυτό. Το πιο βασικό είναι ότι έχω μια μεγάλη εκμετάλλευση για το Υπουργείο. Δηλαδή, βάσει τυπικής απόδοσης ξεπερνάει κάποια όρια. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ανεργία έπαιρνε μόρια και θα παίρνει μόρια, μάλλον. Απλά η ανεργία όχι για ένα μήνα. Πρέπει να, να ξεπερνάμε το έτος για να πούμε ότι υπολογίζεται στα κριτήρια. Αν είσαι ορεινός, επίσης παίρνεις κάποια μόρια. Όχι μειονεκτικός, ορεινός. Απλά η μειονεκτική, η ορεινή και μειονεκτική, σε σχέση με τους υπόλοιπους, θα παίρνουν συν 2.500 ευρώ. Δηλαδή, αν μείνουν τα νούμερα όσοι έχουν, οι παιδινοί θα παίρνουν 35.000, οι ημιορεινοί θα παίρνουν 37.500. Και οι κτηνοτρόφοι, άλλα 2.500 θα πάνε στα 40. Αν είναι ημιορεινός και κτηνοτρόφος, θα πάνε 40. Ωστόσο, δεν βαθμολογείται η ημιορεινή περιοχή. Βαθμολογούνται μόνο οι ορεινές. Βαθμολογείται το πλήθος του οικισμού που μένεις. Δηλαδή, αν μένεις σε μικρό χωριό ή λίγο μεγαλύτερο, αναλόγως παίρνεις μόρια. 2,5 ή 5 μόρια, τώρα θα δούμε πώς θα βγει. Η ιδιοκτησία. Γι' αυτό σας είπα πριν, μιλήσαμε πριν για χωράφια. Κάποιος που έχει ιδιόκτητα χωράφια στην προκήρυξη παίρνει μεγαλύτερη βαθμολογία σε σχέση με κάποιον που δεν έχει ιδιοκτησία. Αλλά και αυτό πάλι ελέγχεται, γιατί η ιδιοκτησία της γης συνδέεται με την παραγωγικότητα. Στα μελίσια είναι όλα ιδιόκτητα. Δεν έχουμε νοικιασμένα μελίσια, ευτυχώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπορεί να έρθει παιδί και να το πω, σου δίνω νοικιαστήριο για 5 χρόνια για μελίσια? Όχι, δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Στο ζωικό κεφάλαιο δεν γίνεται καθόλου? Όχι, όχι, στο ζωικό κεφάλαιο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ούτε και όσοι κάνουν... Ούτε για το υλικό, συγγνώμη, ούτε για το υλικό κυψέλης, ας πούμε. Δεν μιλάμε για μελισσοσμήνη. Όχι. Αυτά ουσιαστικά είναι αναλώσιμα, τα οποία δεν μπορείς να τα... Νοικιάζουμε πάγια, δεν νοικιάζουμε κυκλοφορούν κεφάλαιο. Αυτός που θα κάνει λοιπόν έτσι με μελίσια, είτε με πρόβατα, είτε με βοηδί, είτε στη χειροτροφία, οι οποίες όμως δεν προωθούνται και αυτές, βοηδί, χειροτροφία, δεν προωθούνται από το Υπουργείο. Λοιπόν, αυτοί που θα κάνουν με μελίσια, με ζώα, το κριτήριο της ιδιοκτησίας το έχουν στο φουλ. Γιατί είναι όλα ιδιόκτητα, έτσι. Δεν υπάρχουν νοικιασμένα μελίσια. Από εκεί και πέρα μετά εξετάζεται η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, δηλαδή αν έχουμε μια μικρή εκμετάλλευση, μια μέση εκμετάλλευση, μια πιο μεγάλη, εκεί υπάρχει μια διαμόρφωση στα μόρια, την οποία δεν την ξέρουμε ακόμα 100%. Είναι ένα από τα κριτήρια που μάλλον θα αλλάξει, γιατί άλλαξε και η βάση εισόδου. Δηλαδή, για τα μελίσια το 2016, για να μπορέσει κάποιος μόνο να αιτηθεί, ήθελε τουλάχιστον 110 μελίσια, για να μπορέσει κάποιος να μπει. Στο 2021, τώρα, το 110 γίνεται 165, αν πάμε μόνο με μελίσια. Αυτό θα μπορούσε να κάνει σαν παράδειγμα πώς υπολογίζεται. Είναι το ΜΑΕ που λένε ή δεν έχει σχέση? Όχι, το ΜΑΕ δεν υπάρχει εδώ. Ήταν η μονάδα ανθρώπινης εργασίας. Τι μας λέει? Μας λέει ότι το Υπουργείο, για να μπορέσεις να κάνεις αίτηση, θέλουμε να έχεις ελάχιστη τυπική απόδοση στα 14.000 ευρώ. Τυπική απόδοση είναι ένας δείκτης. Αυτός ο δείκτης έχει γραφτεί πρόσφατα και μάλλον θα αλλάξει, θα γίνει 12.000 ευρώ. Δηλαδή, το ελάχιστο που πρέπει να έχει σε τυπική απόδοση είναι 12.000 ευρώ. Το 2016, το ελάχιστο που έπρεπε να έχει σε τυπική απόδοση για να κάνει αίτηση ήταν 8.000 ευρώ. Το κάθε μελίσι, λέει το Υπουργείο, ότι παράγει 74 ευρώ. Ο τζίρος του, δηλαδή ο τεκμαρτός, η τυπική απόδοση του ενός μελισιού είναι 74 ευρώ. Άμα κάνεις τη διαίρεση,
της τυπικής απόδοσης με το 74, δηλαδή το 8.000 δι' 74, το 16 θα βρεις περίπου 110 μελίσκια. Το 21 τώρα, αν κάνουμε τη διαίρεση του 12.000 με το 74, θα δούμε ότι θέλουμε περίπου 165 μελίσκια. Αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να αιτηθούμε με μελίσκια. Όμως, αν έχεις καλλιέργειες, αυτό το 12.000 το χτίζεις και με καλλιέργειες, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις μόνο... Ουσιαστικά, εσύ θέλεις τη τυπική απόδοση. Δεν τους ενδιαφέρει από πού θα έρθει αυτή η τυπική απόδοση. Ακριβώς. Όπως το είπες. Εσύ θέλεις την τυπική απόδοση. Τυπική απόδοση μπορεί να έρθει από γη, μπορεί να έρθει από ζώα, μπορεί να έρθει από μελίσια, τέλος πάντων που συζητάμε για μελίσια, μπορεί να έρθει και τα δύο. Μπορεί μια εκμετάλλευση να έχει και ζώα και χωράφια ή και ζώα και μελίσια. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω ότι η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και πρέπει να τη συζητήσουμε από κοντά στο γραφείο. Η αλληλεία ανήκει εδώ ή είναι ξεχωριστό κομμάτι? Η αλληλεία είναι ξεχωριστό κομμάτι. Δεν ανήκει εδώ η αλληλεία. Okay. Μετά, είναι αυτός ο περιβόητος δείκτης που πάμε από το Υπουργείο, ο οποίος πρημοδοτεί εγωπροβατοτροφία, πρημοδοτεί κυπευτικά, πρημοδοτεί φυτά που παράγουν ζωοτροφές και κάποια άλλα φυτά που τα χαρακτηρίζει ως ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το κριτήριο αφήνει έξω μελισσοκομεία, αφήνει έξω τα βοηδή, αφήνει έξω τη χειροτροφία, δηλαδή ουσιαστικά τους πάει 8 μόρια από την αρχή, ξεκινάνε δηλαδή όλοι αυτοί από το μείον 8 σε σχέση με κάποιους άλλους. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αν δεν ξεκινάς με μελίσια, αυτό μπορεί να αλλάξει. Είναι κάτι που μπορεί να στρώσει. Και μετά υπάρχουν... Πες μου. Επειδή, εντάξει, μας ενημερώνεις για το πρόγραμμα, αλλά πάντα υπάρχουν παράπονα και συζητήσεις μέσα στις ομάδες γιατί η μελισσοκόμη είναι αδικημένη και το ένα και το άλλο. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με την ΟΜΣΕ τη δικιά μας, να κάνουμε κάποιες προτάσεις στο Υπουργείο. Μήπως το Υπουργείο δεν είναι σωστά ενημερωμένο για τη μελισσοκομεία? Γιατί η μέλισσα να μην πάρει τα 8 μόρια που συμβάλλει στην επικοινωνία της φύσης, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ας πούμε, κτλ. Καταρχήν, ως παλιός μελισσοκόμος, συμφωνώ μαζί σας. Έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα μία εξήγηση που είχα ακούσει κάποια στιγμή και δεν την υιοθετώ για τη μελισσοκομεία, είναι ότι παλιότερα δημιουργούσαν εικονικές εκμεταλλεύσεις εύκολα. Δηλαδή, όταν δεν υπήρχαν τα σφραγίσματα, τα βιβλιάρια κτλ. Τώρα αυτό πριν 20-30 χρόνια, μπορεί και περισσότερο, έπαιρνα εγώ τα μελίσια τα δικά σου και δημιουργούσα μια εικονική εκμετάλλευση, καταλαβες. Και γι' αυτό την άφηναν λίγο πιο κάτω και δεν την προωθούσαν. Φαντάζομαι ότι τώρα με τους καιρούς και στην εποχή που ζούμε αυτό έχει αλλάξει. Δεν είναι εύκολο να πάρω εγώ όταν θα έρθει ένας έλεγχος δικά σου πλαίσια αφού είναι σφραγισμένα ή μελίσια και να τα δείξω ως δικά μου. Δεν ξέρω τι κινήσεις έχουν γίνει στο Υπουργείο ή αν έχουν γίνει κινήσεις. Ωστόσο, είναι άδικο και για μένα είναι άδικο. Γιατί ο μελισσοκόμος είναι στην ουσία και ένας επιχειρηματίας που βγάζει τελικό προϊόν στην αγορά και δίνει άλλη προστιθέμενη αξία το συγκεκριμένο προϊόν. Και ως χώρα είμαστε ελληματικοί στο μέλι. Εισάγουμε μέλια από παντού, αν είναι ο Θεός να τα κάνει μέλια, έτσι. Και ναι, τα έχουμε πει και κατηδίαν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, μπορούν να γίνουν κινήσεις προς το Υπουργείο και έστω και αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτή την προκήρυξη, τουλάχιστον αν υπάρξουν πιέσεις και συζητήσεις, έτσι να ξεκινήσει μια συζήτηση, στα επόμενα προγράμματα, όχι μόνο νέων αγροτών, γιατί έρχονται και τα σχέδια. Αν μπορεί να βγουν σχέδια βελτίωσης του χρόνου, τέλος του χρόνου, ή αν όχι τέλος του χρόνου, στην επόμενη χρονιά, να προλάβουμε να υπάρξει μια στήριξη για τη μελισσοκομεία και στα σχέδια. Γιατί και στα σχέδια η μελισσοκόμη πάλι παραπίσω ήταν. Και πολλά παιδιά που αιτήθηκαν έμειναν επιλαχόντες για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν είναι προωθούμενοι. Άρα λοιπόν, ναι, αν έχετε κάποιο όργανο, καλό είναι να κάνετε μια συντονισμένη κίνηση, να συντάξετε κάποιο έγγραφο και να αρχίσετε μια επικοινωνία, ένα διάλογο με το Υπουργείο, έτσι. Ωραία. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, μετά υπάρχουν κάποια κριτήρια εκτός από αυτά που αναφέραμε. Μέχρι εδώ, ό,τι αναφέραμε είναι τα ίδια για όλη την Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και δίνει τη δυνατότητα μετά σε κάθε περιφέρεια να
αξιολογήσει αυτή πώς θέλει να στηρίξει τον κάθε κλάδο. Σε όλες τις περιφέρειες στηρίζεται ο κλάδος στη μελισσοκομεία, δίνει μια μοριοδότηση στη μελισσοκομεία. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Ας πούμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εδώ σε εμάς, η μελισσοκομεία χάνει 3 μόρια, ας πούμε, περίπου 2,5 σε σχέση με την εγκοπορβατροφία ή με τα κυπευτικά. Δεν φαίνεται τόσο να στηρίζει τόσο η περιφέρεια Θεσσαλίας σε σχέση με κάποιες άλλες περιφέρειες. Ας πούμε στην Κρήτη δεν ισχύει αυτό. Είναι περισσότερο, τη στηρίζει περισσότερο η περιφέρεια εκεί σε σχέση με τη Θεσσαλία. Και έτσι διαμορφώνει και αυτή, ακόμα η δικιά μας περιφέρεια, επειδή χάνουμε τα μόρια από το Υπουργείο, χάνουμε τα μόρια για την περιφέρεια, κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο το έργο των μελισσοκόμων στη Θεσσαλία να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα νέων Γιώργων. Αλλά δεν είναι μόνο τα γενικά μόρια, ακόμα και τοπικά, ας πούμε. Είναι και οι περιφέρειες, ναι, ναι. Και σκέψου τώρα. Τα λεφτά χωρίζονται ανά περιφέρειες, γνωρίζουν πόσο θα πάνε σε κάθε περιφέρεια, ποια. Τα λεφτά, ναι. Στα χρήματα υπάρχει κατανομή ανά περιφέρεια, αλλά όταν περισσεύουν χρήματα, μεταφέρονται από τη μια περιφέρεια στην άλλη. Το θέμα είναι ότι στη Θεσσαλία ή στη Μακεδονία έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις. Σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες έχουμε μεγάλους όγκους. Λοιπόν, και αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν, με τα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί, εδώ μιλάμε για έναν στους 2,5 ή έναν στους 3 εγκριθέντες. Και οι περισσότεροι μελισσοκόμοι θα είναι στους δύο από τους 3 απορριπτόμενους, δυστυχώς. Έτσι. Σκέψου ότι για να έχει κάποιες πιθανότητες, γιατί μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, τελευταίο κριτήριο βαθμολογίας που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ένα ποιοτικό κριτήριο και αυτό είναι τα βιολογικά. Σου λέω ότι αν κάνεις βιολογική μελισσοκομεία στην μελλοντική, αν τελειώσεις δηλαδή το επιχειρηματικό σου σχέδιο στην τριετία ή τετραετία έχοντας πιστοποιήσει τα μελίσια σου ως βιολογικά, σε μοριοδοτούμε. Άρα λοιπόν για να έχει κάποιες πιθανότητες μελισσοκόμος θα πρέπει να είναι ορεινός και να πει ότι κάνει βιολογικά. Ασχολείται με την βιολογική μελισσοκομεία στη μελλοντική κατάσταση. Αν μένει σε μια περιοχή όπως η Λάρισα, ας πούμε, δεν κάνεις αίτηση. Ή κάνεις μια αίτηση και περιμένεις να εγκριθείς, αν εγκριθούν όλοι τελικά, όπως έγινε στις προηγούμενες προκηρύξεις. Και αυτή, να σου πω την αλήθεια, είναι και η προτροπή η δικιά μας. Δηλαδή, όταν κάποιος παραγωγός έρχεται και έχει πολύ λίγα μόρια, εμείς τον αποτρέπουμε. Απ' την άλλη, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Αν εγκριθούν όλοι, θα πρέπει ο ίδιος να πάρει την ευθύνη αν θα καταθέσει φάκελο ή όχι. Δεν μπορείς να πεις, λες, ένα παιδί, μην αιτηθείς ή μην αιτηθείς. Απλά του λες περίπου τη βαθμολογία όπως προκύπτει ή όπως θα προκύψει. Του δίνεις κάποιες πιθανότητες ανάλογα με τα άτομα που έχεις δει μέχρι σήμερα και από εκεί και πέρα αποφασίζει αυτός τι θα κάνει. Φαντάζομαι ενδιαφέρον υπάρχει τρελό, έτσι. Σε παίρνω τηλέφωνο. Κοίταξε, ενδιαφέρον υπάρχει τρελό, αλλά έχουν περάσει, δεν σου κρύβω, και παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε και η κουτσή Μαρία θέλει να καταθέσει φάκελο. Επειδή έτσι να υπάρχουν κάποια χωράφια παρετημένα κάπου και... Ναι, ναι. Δεν είναι όμως μόνο. Είναι αυτό που σου είπα ότι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία έχουμε γη, εργασία, κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα. Αν έχεις μόνο τη γη, δεν πας πουθενά. Ή το ζωικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σκέψου. Αυτό δεν είναι άδικο για κάποιους που θα. Δεν θα πειράσουν και θα εγκριθούν όντως παιδιά τα οποία έτυχε. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν ένα κλήρο, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Το Υπουργείο μπροστά του δεν έχει κάποιον για να ξέρει τι θα κάνει, έτσι. Έχει τα μόρια και τίποτα άλλο. Ακριβώς. Είναι άδικο. Γιατί παιδιά που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν και αν μιλήσουμε για τους μελισσοκόμους, όταν μιλάμε για 160 ή 170 μελίσια ή τελειώνοντας το πρόγραμμα με 200-250 μελίσια μετά από 3-4 χρόνια, μιλάμε πλέον για έναν επαγγελματία. Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που ασχολείται, έχει 30-40-50 μελισσάκια και ασχολείται. Γιατί 50 μελισσάκια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Για αν μιλάμε με παιδιά που κρατάνε 200 μελίσια και μας λένε ότι είναι ερεστέχνες. Εντάξει, όχι, δεν είναι. 200 μελίσια, κοίταξε. 200 μελίσια δεν ζει στην οικογένεια αλλά είναι μια πολύ καλή. Δεν είσαι ερασιτέχνης. Όχι, λέω αυτό, αλλά δεν είσαι ερασιτέχνης. Είναι μια μεγάλη εκμετάλλευση. 200 μελίσια θέλει δουλειά. Και επίσης είναι πολύ αυτή και μεταξύ μας τώρα
και θα μας δουν και μελισσοκόμοι και άλλοι, είναι πολλοί αυτοί που νομίζουν ότι αν ξεκινήσεις να ασχοληθείς με τη μελισσοκομεία, έλα μωρέ, θα πάρω κάποια μελίσια και θα τα μεγαλώσω. Αυτά θα τα έχεις συναντήσει εσύ πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται πολλά παιδιά και λένε θα πάρουμε μελίσια, θα φτιάξουμε, θα δείξουμε και τους ρωτάς. Σου λέω τυχαίνει και έχω μια εμπειρία κι εγώ. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Όπως ξέρεις. Και τους λέω, ξέρετε ότι θα χάσετε καλοκαίρια. Ξέρετε ότι πρέπει να μετακινείτε, να κάνετε, να... ξέρετε αν είστε αλλεργικοί. Δηλαδή, άλλος δεν ξέρει αν είναι αλλεργικός στο τσίπημα της μέλισσας και μου λέει θα γίνω μελισσοκόμος. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και προσπαθούμε να σου πω την αλήθεια να τους αποτρέψουμε, γιατί μπορεί τεχνητά να φτιάξεις μια κατάσταση για να εγκριθεί κάποιος, αλλά θα τον καταστρέψεις. Θα πάρει τα χρήματα και όταν δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει, θα πρέπει να τα γυρίσει. Και όταν μπει στη διαδικασία να γυρίσεις 25 και 30 χιλιάρικα, δεν είναι και κάτι λίγο τελικά. Γιάννη, έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Να γυρίσουν χρήματα πίσω, βέβαια. Και οι συνηθέστερες περιπτώσεις μεταξύ αυτών είναι οι κτηνοτρόφοι. Γιατί έχουν αμελούν συνήθως στο θέμα των αδειών. Οι άδειες λειτουργίας δεν βγαίνουν εύκολα. Θέλουν και μια διαδικασία. Αν δεν έχεις βγάλει λοιπόν την άδεια, τότε σε προκαθορισμένο χρόνο πρέπει να γυρίσεις τα χρήματα πίσω. Ή έχω ακούσει περιπτώσεις, ας πούμε, για παιδιά που τα παράτησαν, βρήκαν δουλειά, δεν είχαν τα μεγέθη της εκμετάλλευσης που έπρεπε να έχουν στη μελλοντική κατάσταση, οπότε δημιουργήθηκαν προβλήματα. Γενικά, τεχνητά, μπορείς να δημιουργήσεις εκμεταλλεύσεις για να μπεις σε ένα πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο οι νέοι αγρότες. Είναι και τα σχέδια βελτίωσης. Μπορείς τεχνητά να δημιουργήσεις καταστάσεις για να μπεις. Το θέμα δεν είναι μόνο να μπεις, το θέμα είναι και να βγεις από αυτή την ιστορία. Και να βγεις όντας βιώσιμος. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις ένα σχέδιο για να πάρεις ένα μηχάνημα και να έχεις πάρει και άλλα 10 τα οποία είναι άχρηστα, ουσιαστικά δεν έκανες σχέδιο. Καταστράφηκες. Τυχαίνει να ξέρω ότι από τα πολλά τυποποιητήρια που φτιάξαν παιδιά και εξοδέψαν χρήματα με τα σχέδια βελτίωσης, ουσιαστικά δεν τα δούλεψαν καν. Δηλαδή, παραμένουν κλειστά και δεν μπόρεσαν να κινηταριστούν. Δεν ξέρω ποιοι οι λόγοι, αλλά εξοδεύτηκαν χρήματα, έγιναν τα προγράμματα. Παραμένουν κλειστά και δεν. Γιατί δεν είναι μόνο να φτιάξεις το τυποποιητήριο ή να φτιάξεις ψυγεία ή να φτιάξεις δεν ξέρω εγώ τι, είναι και να μπορείς να τα δουλέψεις μετά. Γιατί όταν πάνε να φτιάξεις, ας πούμε, ψυγεία έχοντας κυπευτικά ή φρούτα, άμα δεν έχεις τα φρούτα, δεν έχει νόημα να δουλεύει ένα ψυγείο. Τι να το κάνεις. Δηλαδή είναι μια επένδυση η οποία είναι άχρηστη επί της ουσίας. Και το κράτος στα σχέδια βελτίωσης, αφού μιλάμε για τα σχέδια βελτίωσης, γιατί για τους νέους αγρότες. Τα περισσότερα τα είπαμε, αλλά οι νέοι αγρότες, να πω μια λεπτομέρεια, οι νέοι, αυτοί που θα καταθέσουν τώρα στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο, έχει υποθεί από το Υπουργείο ότι εγκριθούν, δεν εγκριθούν, θα πάρουν μόρια για τα επόμενα σχέδια βελτίωσης. Το ίδιο συνέβη και στα προηγούμενα. Βέβαια, στα προηγούμενα ήταν όλοι εγκεκριμένοι, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που πήραν και μόρια, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως νέοι αγρότες στην προκήρυξη εκείνη. Τώρα στην επόμενη, πες ότι είναι κάποιος μελισσοκόμος, κάνει την αίτησή του και δεν εγκρίνεται. Στα επόμενα σχέδια βελτίωσης, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει ίδια μόρια με αυτόν που εγκρίθηκε σε κάποιες κατηγορίες. Θα έχει τα μόρια του νέου αγρότη. Τώρα, τα επόμενα σχέδια βελτίωσης είχαν πει ότι θα βγουν με την προκήρυξη των νέων αγροτών ταυτόχρονα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο παρόλα αυτά. Νομίζω ότι θα πάμε μέσα στην επόμενη χρονιά, αν βγουν τα σχέδια βελτίωσης. Φαντάζομαι θα βγουν, αλλά πάμε προς τα εκεί. Τώρα ακούγεται για εσάς τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, ότι θα αρχίσουμε να συζητάμε για τη βιολογική κτηνοτροφία, που για πρώτη φορά θα ενταχθεί και η μελισσοκομεία μέσα. Με ένα πρίμα να κυψέλει σημαντικό. Θα το πεις λίγο πιο λεπτομερέστερα. Θέλω 2-3 ερωτήσεις πριν κλείσουμε τους νέους αγρότες. Ένα, ποιοι αποκλείονται, είπες κάποιους, απλά θέλω να διευκρινίσω. Κάποιοι που έχουν κόψει τιμολόγια, ας πούμε, ή κάποιοι που έχουν κάνει εργόσημα ως εργάτες γης. Αυτοί έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων. Έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων όσοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αγρότες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν έχεις κόψει αν είσαι στον ΟΓΑ γραμμένος, ας πούμε, και έχεις κάνει δήλωση ΟΣΔΕ πριν το 20, γιατί θα υπάρχει και μια αναδρομικότητα 18 μηνών, ας πούμε το 19,
αν έχεις γραφτεί στον ΟΓΑ και έχεις κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, κατά 99% αφήνω 1% γιατί δεν έχει βγει ακόμα η προδημοσίευση, αλλά κατά 99% δεν θα μπορείς να κάνεις φάκελο. Τώρα, τα τιμολόγια που μου αναφέρεις, αν δεν είσαι εγγεγραμμένος στον ΟΓΑ, μας ενοχλούν. Κατά πάσα πιθανότητα, για να κόβεις τιμολόγια, πάνω να πει ότι έχεις κάνει και μια αίτηση εγγραφή στον ΟΓΑ. Αν την έχεις κάνει όμως το 21 ή τέλη του 20, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορείς να κάνεις φάκελο. Αυτοί που είναι ασφαλισμένοι ως εργάτες γης δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του ασφαλισμένου στον ΟΓΑ. Αυτοί κάνουν εργόσημα, δουλεύουν ως εργάτες γης. Δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα, Γιώργη. Είναι άλλη κατηγορία. Καταλαβαίνεις. Άρα και αυτοί θα μπορούν να κάνουν κατά πάσα. Όχι κατά πάσα, θα μπορούν να κάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας θα πρέπει να συνεργαστεί με τον μελετητή του για να του πει αν είναι δικαιούχος, αν η αναδρομικότητα τον πιάνει κτλ. Κάποιος που έχει τα μιλήσια του πάνω από 2-3 χρόνια, απλά ένα μελοσοκομικό βιβλιάριο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι. Αν δεν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, όχι. Αν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Το κριτήριο είναι η ασφάλιση του ΟΓΑ. Ασφάλιση του ΟΓΑ και ΟΣΔΕ. Γιατί μπορεί να έχεις μελοσοκομικό βιβλιάριο και να μην τα έχεις δηλώσει το ΟΣΔΕ. Να είσαι ερασιτέχνης ή δεν ξέρω εγώ τι. Αν όμως είσαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και έχεις κάνει ΟΣΔΕ, τότε δεν μπορείς να καταθέσεις φάκελο. Οκ. Okay. Πάλι όμως πρέπει να δούμε πότε ασφαλίστηκε και πότε έκανε δηλώσει ΟΣΔΕ. Δηλαδή θα πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό. Και μια έτσι ερώτηση για το θέμα, εφόσον δεν είναι κάποιος σίγουρος, ειδικά ας πούμε για ένα μελισσοκόμο, και είπες ότι ήδη πρέπει να έχει κάνει ΟΣΔΕ, οπότε για να κάνει ΟΣΔΕ πρέπει να έχει στην κατοχή του μελίσια, και κάποιος που θα πει ότι άντε πάω να αγοράσω μελίσια και δεν κρίνεται. Τις ευχές μου. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι το κακό, ότι αν πας με γη, μπορείς να νοικιάσεις γη και να πας να κάνεις αυτή την ιστορία. Αλλά πάλι με νοικιασμένη γη έχεις πολύ λίγες πιθανότητες, γιατί σας είπα ότι χάνουμε πολλά μόρια στην ιδιοκτησία. Και επειδή ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, θα έχει λίγες πιθανότητες και αυτός. Στα μελίσια ή στο ζωικό κεφάλαιο γενικότερα, από τη στιγμή που πρέπει να δηλωθεί στο ΟΣΔΕ το 21, θα πρέπει να τα πάρεις πάνω σου, να τα αγοράσεις ή να στα μεταβιβάσουν κτλ. Και αυτό συμβαίνει είτε στα μελίσια, είτε στα πρόβατα, είτε στα βοηδή, έτσι, παντού. Πώς θα δηλωθούν στο ΟΣΔΕ. Θέλεις μελισσοκομικό βιβλιάριο ή μητρώα στα ζώα, ξέρω εγώ, άρα πρέπει ήδη να ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Μια τελευταία ερώτηση, μεταβίβαση ισχύει ή είναι μόνο για πρώτου βαθμού συγγένεια? Μεταβίβαση τι εννοείς? Ζωικό κεφάλαιο από κάποιον σε κάποιον. Ναι, μπορείς, βέβαια. Μπορείς να κάνεις μεταβίβαση ζωικό κεφάλαιο, γιατί να μην μπορείς. Μήπως εννοείς τα δικαιώματα? Α, όχι. Μιλάω, ας πούμε, αν θα έρθει ένα παιδί σε μένα και του πω ότι σου μεταγράφω 100 μελίσια χωρίς αγροπολισία, χωρίς κάτι. Χωρίς να σε πληρώσει, να τα κάνεις δωρεά. Ναι. Ουσιαστικά. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το δεις με τον λογιστή. Και το δικό σου και το δικό σου και το δικό του. Έτσι. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, αλλά καλό είναι να το ρωτήσεις, γιατί και τα φορολογικά, ξέρεις, αλλάζουν κάθε χρόνο, κάθε 15 μέρες πλέον, έτσι πως γίνονται τα πράγματα. Ωραία. Ξεκίνησες μια ωραία κουβέντα. Βιοκαλλιέργειες. Βιολογική κτηνοτροφία. Γράφεται ότι στη βιολογική κτηνοτροφία αυτή που θα βγει θα μπορούν να κάνουν αίτηση και μελισσοκόμοι. Δηλαδή, και μάλιστα έχει γραφτεί, έχω διαβάσει κάπου, ότι μένει να το δούμε αν θα ισχύσει, ότι η βιολογική μελισσοκομεία θα επιδοτηθεί με 25 ευρώ την κυψέλη. Φαντάζεσαι τώρα για κάποιον που έχει 100 μελίσια, θα είναι περίπου 2.500 το χρόνο. Μένει να δούμε βέβαια με τι κριτήρια θα βγει, αν θα ανταγωνίζεται τους παλιούς κτηνοτρόφους ή τους παλιούς τέλος πάντων βιοκαλλιεργητές. Κατά τη γνώμη μου, περισσότερες πιθανότητες θα έχουν να ενταχθούν σε αυτό το μέτρο όταν βγει αυτοί που ασχολούνται με τη βιολογική μελισσοκομεία εδώ και 4-5 χρόνια. Και θα είναι ένα καλό. Μήπως γίνει το ανάποδο για να προσελκύσουν κόσμο στα βιολογικά, να πούνε αυτοί που είστε εντάξει, καλά είστε, ελάτε εσείς για να σας δώσουμε? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Σε όλες τις προκηρύξεις βιολογικής γεωργίας, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι πρημοδοτούνται οι παλιοί. Βέβαια, στις τελευταίες προκηρύξεις ήταν σπαστή η προκήρυξη, δηλαδή υπήρχε μια προκήρυξη για αυτούς που πρώτη φορά ασχολούνται με τα βιολογικά και υπήρχε και μια άλλη προκήρυξη, ένα υπομέτρο τέλος πάντων,
για αυτούς που ήταν παλιοί στη βιολογική γεωργία ή κτηνοτροφία. Οπότε έπαιζαν σε δύο ερώτηση, γιατί είμαστε και σίγουρα και οι βρισκόμενοι θα το ξέρουν. Καταρχάς, αυτό υπήρχε και πιο παλιά. Δηλαδή, κάποιος που ήρθε βιολογικά, εκτός από μιλήσια, έπαιρνε κάποιες επιδοτήσεις, επιχειρογήσεις. Μόνο η μελισσοκομεία δεν έπαιρνε μέχρι τώρα. Ακριβώς. Η μελισσοκομεία πάλι ήταν εκτός. Γι' αυτό σου λέω ότι εσείς που είστε πιο νέοι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, και εγώ είμαι και διατεθειμένος τώρα αφού το γράφεις, θα το πω εδώ, να σας βοηθήσω αμυστή, χωρίς να πάρω μία, να συντάξουμε κείμενο. Σου λέω σαν μελισσοκόμο σκέφτομαι, όχι σαν γεωπόνος μελετητής αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα. Να συντάξουμε κάποια κείμενα και να τα στείλουμε όπου εσείς θεωρείτε ότι μπορούν να εισακουστούν και να δημοσιευτούν κιόλας. Ναι, ήταν εκτός, Γιάννη, ήταν εκτός, Δημήτρη, όλα τα χρόνια η βιολογική μελισσοκομεία δεν επιδοτούνταν. Σου λέω, θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό, αν συμβεί, και θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Το θέμα είναι... Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα πάλι του κράτους. Από κράτος, ευρωπαϊκό κάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τις βιολογικές μας εταιρείες που ανήκουμε, σε ποιον πληρώνουμε και τι κάνουμε. Όχι. Εσύ μπορεί να είσαι βιοπαραγωγός, να παράγεις δηλαδή βιολογικό μέλι. Μέχρι σήμερα πληρώνεις το φορέα πιστοποίησης, έρχεται μια φορά, δύο, τρεις φορές το χρόνο, σε ελέγχει και σου δίνει ένα πιστοποιητικό. Αυτό που σου αναφέρω είναι ένα μέτρο. Πώς είναι το μέτρο των νέων γεωργών, πώς είναι η προκήρυξη των νέων γεωργών. Ναι. Αντίστοιχα, έχουμε μια προκήρυξη βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας. Λοιπόν, στην προκήρυξη αυτή, αυτό που συζητιέται είναι ότι για πρώτη φορά θα μπορούν να κάνουν έτσι και μελισσοκόμοι. Σκέψω ότι στα ζώα, ας πούμε, τους επιδοτεί αναστρέμα βοσκοτόπου ή στη βιολογική γεωργία αναστρέμα καλλιεργούμενης γης. Στη βιολογική μελισσοκομεία θα τους επιδοτεί ανά κυψέλη. Αν εσύ, ας πούμε, έχεις 300 κυψέλες, μπορεί να παίρνεις ένα ποσό, σκέψου 25 ευρώ την κυψέλη. Αυτό πώς ισχύσει μέχρι τώρα, Γιάννη? Αυτό είναι κάθε ετός, καταρχάς. Ναι. Κατά δεύτερον, πρέπει να τηρείς κάποια κριτήρια ή μόνο όσο είσαι βιολόγος, βιολογικός, ας πούμε? Δεν χρειάζεται να τηρείς κανένα κριτήριο, να είσαι μόνο βιοπαραγωγός. Δηλαδή, χρειάζεται το πιστοποιητικό της εταιρείας ότι εσύ παράγεις και καλλιεργείς, εκτρέφεις ή έχεις μελίσια βιολογικά. Λοιπόν, και κάθε χρόνο, αν ενταχθείς, γίνεται μία έτσι πληρωμής και παίρνεις το αντίστοιχο πριν από το συγκεκριμένο μέτρο. Πάλι σε εσάς, έτσι. Πάλι σε εσένα έχουμε. Στους παραγωγούς. Αν θα κάνουμε το φάκελο, ναι, σε εμάς. Σε εμάς. Δηλαδή και οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί κτλ. Μέσω ημών περνάνε και ετούνται για αυτή την ιστορία. Δεν έχει να κάνει με τη ΔΑΟΚ. Όχι, έχει να κάνει και με. Εμείς μετά αυτή την αίτηση που κάνουμε, είτε την πάμε στη ΔΑΟΚ, εξαρτάται πώς θα είναι το μέτρο, είτε κατευθείαν στον ΟΠΚΠ ηλεκτρονικά. Okay. Λοιπόν, τώρα στα τελευταία βιολογικά πληρώνονταν κατευθείαν από τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, κάναμε τη διαδικασία εμείς και πηγαίνει στον ΟΠΚΠ. Το μόνο μου ερωτηματικό είναι αν θα έρθετε εσείς, αν βγάλει μια τέτοια προκήρυξη, να ανταγωνιστείτε τους κτηνοτρόφους. Γιατί πόσοι μελισσοκόμοι παλιοί, πώς είναι στη βιολογική μελισσοκομεία σε σχέση με τη βιολογική κτηνοτροφία? Πολύ λιγότερη. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να το δούμε και αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσει το Υπουργείο. Και αυτό είναι ένα πεδίο, από τη στιγμή που άρχισε να συζητιέται, είναι ένα πεδίο που μπορείτε να παρέμβετε, έτσι, και να προτείνετε πράγματα. Και το ίδιο συμβαίνει και στα σχέδια, αυτό που σου είπα, ότι πάντα και στα σχέδια οι μελισσοκόμοι ήταν πάλι πιο πίσω και αντικειμένοι. Για τα σχέδια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, δηλαδή ούτε προκήρυξη υπάρχει ούτε τίποτα. Έτσι. Για τους νέους αγρότες υπάρχει η προκήρυξη? Υπάρχει. Για τους νέους αγρότες ήταν στη διαβούλευση η προδημοσίευση, τελείωσε η διαβούλευση 15 Μαρτίου. Έχουμε το 90% της πληροφορίας. Προκήρυξη για τους νέους αγρότες θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Αυτοί τώρα έρχονται και μας λένε πώς πρέπει να κάνουμε τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να υποβάλουμε το φάκελο. Για να μπορείς να υποβάλεις φάκελο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα πρέπει να έχεις κάνει τη δήλωση ΟΣΔΕ τώρα. Εκπρόθεσμα δεν γίνεται το Σεπτέμβριο ή ΟΣΔΕ. Πρέπει να γίνει τώρα το Μάιο που έρχεται, Ιούνιο. Εντάξει, αυτό το αφήνω με ερωτηματικό. Γιατί μπορεί οι μελισσοκόμοι, ας πούμε, που δεν έχουν δικαιώματα και τέτοια, ίσως να μπορούν. Αλλά καλύτερα θα ήταν Εντάξει, να έρθουν πρόθεσμα, ας πούμε, και να κάνουν τη δήλωσή τους. Σωστά.
και σχέδια βελτίωσης. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, πάνω κάτω πώς δούλευαν? Στα σχέδια βελτίωσης δεν θα πούμε πολλά. Γιατί όχι, θα... μια αυτό, θα την κάνουμε εξωχωριστή κουβέντα άλλη φορά. Ακριβώς. Απλά στα σχέδια βελτίωσης είχαμε μια επιδότηση αναπεριφέρεια πάλι. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, ήταν 50% και 60%. Οι νέοι γεωργοί παίρνανε ένα 10% παραπάνω σε σχέση με τους απλούς γεωργούς, έτσι. Φτάναμε δηλαδή στο 60%. Απλά στα σχέδια βελτίωσης θα πρέπει πάντα να ξέρουν οι φίλοι ότι καλό είναι το ποσοστό, αλλά υπάρχει και η ιδία συμμετοχή. Δηλαδή, για να πάρεις τα λεφτά σου πίσω, θα πρέπει πρώτα να κάνεις την επένδυση όλη. Αν έχεις εσύ πει ότι θα κάνεις μια επένδυση 100.000 ευρώ, θα πρέπει να την κάνεις για να πάρεις πίσω τα 50 ή τα 60 χιλιάρικα. Τώρα, πώς θα την κάνεις, με δανεισμό, με ίδια κεφάλαια, αυτό είναι δικό σου θέμα. Και ένα πολύ σημαντικό που θέλω να πω για τα σχέδια βελτίωσης και μπορεί να αφορά εσάς τους μελισσοκόμους, είναι ότι τα σχέδια βελτίωσης δεν είναι μόνο για τους μεγάλους, γιατί αυτό συνηθίζεται να λέγεται. Σχέδια βελτίωσης μπορείς να κάνεις και ένα σχέδιο με 10.000 ευρώ και 15.000 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό ότι στα σχέδια βελτίωσης θα πρέπει να έχουμε μια επένδυση σαν και καλά 100-150.000 ευρώ. Ωραία, δεν θα κάνουμε, θα το τελειώσουμε εδώ με τα σχέδια βελτίωσης. Λέω, θα το αφιερώσουμε, ελπίζω να μας ξαναδώσει το χρόνο. Ελεύθερα. Απλά δύο ερωτήσεις με τα σχέδια βελτίωσης είναι, εκεί δεν έχουμε κάποιο περιορισμό ηλικίας, έτσι? Στα σχέδια μπορούμε να φτάσουμε στα 63, στα 61, είναι όπως θα βγει η προκήρυξη, έτσι. Είναι μεγάλα τα όρια. Ναι. Και μια ερώτηση που αυτό, ζωικό κεφάλαιο εκεί επιδοτείται ή όχι? Για την αγορά ζωικού κεφαλαίου μελισσιών προφανώς εσύ τώρα ενδιαφέρεις. Όχι, δεν είχαμε, δεν επιδοτείται. Η αγορά ζωικού κεφαλαίου... Από τα πρώτα θυμάμαι ότι είχε μπει τότε, παλιά, πολύ παλιά. Δεν υπήρχε. Στα τελευταία σχέδια δεν σε επιδοτούσε να αγοράσεις μελισσιός μήνη και αν δεν κάνω λάθος, είχε μόνο η διαφορά που είχε ο μελισσοκόμος και ο ανθοκόμος με τους άλλους που ήθελαν να κάνουν σχέδια, ήταν ότι μπορούσε να σε επιδοτήσει για μελισσοκομικό αυτοκίνητο, ας πούμε. Που αγροτικό δεν επιδοτεί στα σχέδια βελτίωσης, να καταλάβεις. Α, ναι. Ούτε αγορά προβάτων, ούτε γενικά το ζωικό κεφάλαιο ήταν εκτός. Okay. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εγώ χάρηκα πολύ, τα είπαμε. Αλλά θα περάσουμε και από το γραφείο κάποια στιγμή που να ανοίξει λίγο η καραντίνα. Περάστε και από το γραφείο, βέβαια. Και καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους μελισσοκόμους που σας παρακολουθούν. Να είσαι καλά, Γιάννη, και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο Γιάννης Πυρουλάκης, μελετητής γεωπόνος, και ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε μου.